τουλάχιστον δύο ιρανικά πολεμικά πλοία, ένα εκ των οποίων είναι εξοπλισμένο με πυράβλους κρυζ, με εύρος στόχου ως 2.000 χιλιόμετρα κατευθύνεται προς τη Βενεζουέλα και τούτο προκάλεσε πολύ σοβαρές ανησυχίες στις Ηνωμένε Πολιτείε. Καθώ από τέτοια απόσταση οι Ιρανικοί πύραυλοι προκαλούν ή προειδοποιούν τι Ηνωμένε Πολιτείε στην αυλή του ακριβώ, σύμφωνα με τι διαθέσιμε πληροφορίε στο πρακτορείο ειδήσεων Αβία Προ, αλλά και στο πολίτικο που διάβασα, μιλάμε για μια ιρανική φρεγάτα και έναν μεταφορέα ελικοπτέρων. Ο σκοπό επίσκεψη του Ελευθέρω στη Βενεζουέλα παραμένει άγνωστο. Ωστόσο, οι Ηνωμένε Πολιτείε σημειώνουν ένα έντονο αυξημένο επίπεδο απειλή από την Τεχεράνη. Γράφεται ακριβώ. Η κοινότητα εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ Παρακολουθεί δύο Ιρανικά πολεμικά πλοία που θα μπορούσαν να καταλήξουν στη Βενεζουέλα σύμφωνα με τρεις πηγές που γνωρίζουν την κατάσταση. Είναι μια προκλητικοτάτη κίνηση σε μια τεταμένη στιγμή στη σχέση ΗΠΑ-Ιράν. Αμερικανοί αξιωματούχοι δεν γνωρίζουν με βεβαιότητα που κατευθύνονται τα Ιρανικά πλοία, αλλά πιστεύουν ότι μπορεί να καταλήξουν στη Βενεζουέλα, αναφέρουν και οι τρει πηγέ. Μυστήριο παραμένει η πρόθεση του Ιράν να στείλει πλοία προ το δυτικό ημισφαίριο αλλά και μυστήριο παραμένει το τι μεταφέρουν τα πλοία αυτά, αναφέρει η Πολίτικο. Τα Ιρανικά μέσα ενημέρωση ισχυρίστηκαν ότι το Μακράν μήκου 755 πόδιων το πλοίο, το οποίο τέθηκε σε λειτουργία φέτο, μπορεί να χρησιμεύσει ω πλατφόρμα για ηλεκτρονικέ αποστολέ πολέμου και ειδικών επιχειρήσεων και οι Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν καυχηθεί για τι δυνατότητε των πυράβλων και των όπλων του πλοίου. Είναι σε θέση να μεταφέρει 6 7 ελικόπτερα, καθώ και αεροσκάφη. Έχουν τονίσει εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών τη Βενεζουέλα αρνήθηκε να σχολιάσει. Ένα εκπρόσωπο Ιρανική αποστολή στον ΟΗΕ Αρνήθηκε να σχολιάσει. Εκπρόσωποι του Λευκού Οίκου και του Πενταγώνου αρνήθηκαν να σχολιάσουν. Το ιστορικό των κρατών. Διαδοχικέ κυβερνήσει στην Ταχεράνη και το Καράκα έχουν συνήθεια να ψηφούν τι Ηνωμένε Πολιτείε, με τι οποίε κάθε χώρα έχει μια περίπλοκη ιστορία. Η κυβέρνηση τη Βενεζουέλα ήταν μια από τι πρώτε που αναγνώρισαν την Ισλαμική Δημοκρατία μετά την ανατροπή του Σάχη το 79. Σύμμαχο των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν είναι ένα από του λίγου στενού συμμάχου τη Βενεζουέλα. Καθώ ο τομέα δίλης πετρελαίου τη Βενεζουέλα κατέρευσε, η Ισλαμική Δημοκρατία έστειλε πολλά δεξαμενόπλια καυσίμων στη χώρα για να βοηθήσει στη μείωση των ελλείψεων φυσικού αερίου. Σε αντάλλαγμα, η κυβέρνηση τη Βενεζουέλα προμήθευσε την Τεχεράνη με πολύ χρήμα και τη βοήθησε να οικοδομήσει σχέσει στη Λατινική Αμερική. τον Δεκέμβριο του 20. Σε σχόλια που ανέφερε η Wall Street Journal, ο διοικητή Greg Fala, διοικητή τη Νότια Δίκη του Ηνωμένου Πολιτειών Αμερική, δήλωσε ότι η παρουσία προσωπικού από την ελίτ τη Ισλαμική Επανάσταση του σώματο Kunzfos του Ιράν είναι ιδιαίτερα ανησυχητική. Η κυβέρνηση Τραμπ, θυμούμεθα, όρισε του επαναστατικού φρουρού ω τρομοκρατική οργάνωση 2019 και σκότωσε τον διοικητή τη δύναμη Kunz, στρατηγό Kassem Σαλεϊμανί πέρυσι, σε αεροπορική επίθεση τώρα, τον περασμένο καλοκαίρι, οι αρχέ των ΗΠΑ κατέλαβαν τέσσερα πλοία που μετέφεραν φορτίο από το Ιράν προ Βενεζουέλα. Αυτά τα πλοία και πέντε άλλα ταξίδευαν με ένα Ιρανικό ναυτικό πλοίο πληροφοριών, ανέφεραν αξιωματούχοι ΗΠΑ. Τα πλοία δεν έφτασαν στη Βενεζουέλα. Και γι' αυτό το πλοίο και το φορτίο του μέχρι στιγμής ούτε επίσημα σχόλια υπάρχουν από την Τεχεράνη.